το πιάνουμε από το σκελετό του ποδηλάτου. Κάποιοι κάνουν το λάθος και το βάζουν μέχρι και από εδώ. Ή από τον μπροστά τροχό, ο οποίος μπροστά τροχός βγαίνει πανεύκολα. Ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης ποδηλάτων δείχνει ποιος είναι ο σωστός τρόπος κλειδώματος ενός ποδηλάτου. Τα κρούσματα κλοπών είναι συχνά και έτσι τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα για όσους δεν θέλουν να χάσουν το ποδήλατό τους. Οι κλοπές των ποδηλάτων είναι καθημερινές. Πρέπει οι ποδηλάτες να είναι υποψιασμένοι και να μην εμπιστεύονται ούτε τα πιο κεντρικά της σημεία της Θεσσαλονίκης, γιατί κλέβουν ακόμα και από εκεί. Θα προτείναμε οι ιδιοκτήτες να αγοράσουν κλειδαριές ασφαλείας, με την έννοια να είναι ισχυρές αυτές οι κλειδαριές, έτσι ώστε όταν τοποθετούνται πάνω στο ποδήλατο να είναι δύσκολο για τους επίδοξους κλέφτες να τις σπάσουν και να αφαιρέσουν το ποδήλατο. Σας έχουν κλέψει το ποδήλατο ποτέ? Μια φορά προσπάθησαν, αλλά ήταν παλιό ποδήλατο. Τον τζάκωσα εκείνη την ώρα και τον άφησα να φύγει. Και ήταν ακριβώς απέναντί μου κλειδωμένο. Γενικά δεν πρέπει να το αφήνεις. Πολύ λίγο μου το κλέψανε και μετά έταξα εγώ γύρω-γύρω εκεί στην περιοχή και το βρήκα. Πεταμένο εκεί. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν καταγράψει τον αριθμό πλαισίου και να το καταθέσουν στην αστυνομία σε περίπτωση κλοπής, ώστε να μπορέσει να τους επιστραφεί εφόσον εντοπιστεί. Θα είναι καλό για τους πολίτες όταν καταγγέλουν μια κλοπή ποδηλάτου να δίνουν και τον αριθμό πλαισίου του ποδηλάτου, εφόσον αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να τα αποτυπώνεται στην αναζήτηση του εν λόγω αφαιρεθέντος αντικειμένου. Είναι γραμμένος κάτω από την πενταλιέρα του ποδηλάτου και με την εγγύηση μπορεί να γραφτεί και ο κωδικός του πλαισίου. Η λύση είναι να είναι πάνω σου. Άμα είναι κάτι ακριβό, ρε παιδί μου, δεν το αφήνεις τα μάτια σου ούτε ένα λεπτό. Αλλιώς κάποια στιγμή θα το κλέσει και θα το χαίρεται άλλος. Μέτρα προστασίας όταν το αφήνεις έξω. Δύο κλειδαριές. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν έχει εξακριβωθεί η δράση κάποιου οργανωμένου κυκλώματος κλοπής ποδηλάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για δράστες που δρούν μεμονωμένα. Σε περίπτωση που το κλεμμένο ποδήλατο εντοπιστεί και ο κάτοχος έχει κάνει καταγγελία στην αστυνομία, ενημερώνεται για να το παραλάβει. Αρκετοί πάντως δεν καταγγέλουν την κλοπή στις αρχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενημερωθούν εάν βρεθεί.